είναι η Φρέια. Ήρθε εδώ για να βοηθήσει τον αδερφό της. Ηγείται μια ομάδα που ψάχνει τον Φρέιρ και τον Μπίγκβιρ. Τους εχμαλώτησαν οι Ένχεργιαρ. Και πώς έγινε αυτό? Ενέδρα. Είναι πιο αισθητή η παρουσία τους από την προηγούμενη επίσκεψή σας. Ακόμα χειρότερα. Οι ουράνιοι λύκοι δεν έχουν εμφανιστεί εδώ και μέρες. Ή έτσι νομίζω. Δύσκολο να μετράς το χρόνο χωρίς φεγγάρι στον ουρανό. Χωρίς φεγγάρι? Όπως και στον δωμό τους. Ποιο δωμό? Είναι μεγάλη ιστορία. Θέλεις να πάμε να τους βρούμε? Θα σας ήμουν ευγνώμων. Δυσκολευόμαστε να τα βγάλουμε πέρα. Και αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει τον Σκόλ και τον Χάτι, είναι ένας γίγαντας. Πολύ καλά. Η Φρέια είπε ότι μπορείτε να περάσετε το εμπόδιο. Ήξερα ότι μπορώ να βασιστώ σε εσάς. Ακολουθήστε το μονοπάτι και θα δείτε το λιμέρι τους. Καλή τύχη. Και μην κυνήγησετε πάλι, αγριογούρουνα. Δεν θα με έχει συγχωρέσει που τον τραυμάτισα τότε. Πίστεψέ με, μικρέ. Αν ο γερόχειρος σου κράταγε κακία, θα το ήξερε. Τι πάθατε εσείς οι δύο? Τα γνωστά. Κακή επικοινωνία, συγκρουόμενα συμφέροντα, ψεύτικες υποσχέσεις. Μη σκοτίζεσαι. Δεν σκοτίζομαι. Από περιέργεια. Καλή είναι η περιέργεια, όπως και η ιδιωτικότητα, ε? Εντάξει, εντάξει. Το πιάσα. Τελευταίος. Άουκα! Το Βάναχαϊμ είναι τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα βασίλεια. Είναι ζεστό, όπως το Σβάρταλφχαϊμ, αλλά ο αέρας είναι κάπως βαρύς. Νοτερός. Ποιος ήρθε? Νοτερός. Σημαίνει υγρός στα αρχαία ελληνικά. Νοτερός. Μ' αρέσει. Το Νόκεν αυξάνει τη δύναμή τους. Πίσω σου, μας ρίχνουν! Πίσω σου, πρόσεχε! Πέρα την αρτή! Πέρασαν νέοι χεριάρα από εδώ, προσοχή. Αναρωτιέμαι πού πήγαν. Μήπως τους έφαγε κανένα νόκεν. Πάντως, μικρέ,
Με αυτό το ταξιδάκι στο Βάναχαϊμ έχεις επισκεφτεί και τα 9 βασίλεια. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το έχουν καταφέρει αυτό πολλοί θνητοί. Ούτε και πολλοί θεοί βασικά. Ακόμα και ο πατέρας σου δεν έχει επισκεφτεί τις αίθουσες του Άσγκαρντ. Και δεν βιάζομαι να το κάνω. Ο Χιλδισβίνη είπε ότι αιχμαλώτησαν τον Φρέρι και τον Μπίγκβιρ. Ο Μπίγκβιρ είναι το εξωτικό του φωτός που ήθελε να μάθει περισσότερα για τη βιβλιοθήκη στο Άλφχαϊμ, σωστά? Σωστά. Είναι ένας εξόριστος μελετητής, παντρεμένος με μια πολεμίστρια, την Μπέιλα. Και γιατί εξορίστηκε? Θα πρέπει να ρωτήσεις τον ίδιο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάποιοι δεν ήθελαν να ενώσουν όλα τα εξωτικά. Εννοείς ότι η Μπέιλα είναι μαύρο εξωτικό? Ναι. Μάλιστα. Αυτό προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα. Ελπίζω να είναι καλά. Τον Όκεν αυξάνει τη δύναμή του! Πίσω σου, προσοχή! Νιώθω εκεί πάνω. Πρέπει να είναι το λιμέρι τους. Χαίρεσαι που θα συναντήσεις τον Σκολ και τον Χάτι. Με όλες τις ιστορίες που μας έχεις πει, θα είναι παράξενο να τους γνωρίσω από κοντά. Όταν ο θρύλος συναντά την πραγματικότητα, θα είναι διασκεδαστικό, αν μη τι άλλο. Κάποτε μας είπες ότι το Ράγναρόκ θα ξεκινήσει όταν ο Σκολ και ο Χάτι πιάσουν τον ήλιο και το φεγγάρι, σωστά? Είπα ότι έτσι λέγεται, μικρέ. Προφητεία, δηλαδή. Τις οποίες μπουχτίσαμε μετά από την εμπειρία μας με τις Νόρ. Όμως ο Όντιν την πιστεύει ακόμα. Γι' αυτό μάλλον οι Ένχεγκιαρ έκλεψαν το φεγγάρι. Προσπαθεί ακόμα να αποτρέψει το Ράγναρόκ. Ή προετοιμάζεται γι' αυτό. Ξεκίνησε ένα πόλεμο εδώ για να παραπλανήσει τους εχθρούς του. Ναι, είναι και αυτό.
Γεια σας. Νομίζω ότι κοιμούνται. Ορίστε λοιπόν. Η θρυλική ουράνιοι λύκοι. Τρομερά διασκεδαστική, όπως υποσχέθηκα. Θυμάσαι τον βωμό τους. Δεν ανέβηκαν ξανά στον ουρανό παρά μόνο όταν επέστρεψε το φεγγάρι. Και μετά κυνήγησαν ένα βέλος στον ουρανό. Λοιπόν, ωραία. Καλύτερα να πάμε να βρούμε το φεγγάρι και να το βάλουμε στη θέση του, ε! Να μια απόλυτα φυσιολογική πρόταση. Οι Ένχεριάρ έπαιξαν το ρόλο του σύμφωνα με το βωμό του Σκόλ και του Χάτι. Κατάφεραν να βάλουν το φεγγάρι μέσα σε ένα κουτί, αν θυμάμαι καλά. Όμως δεν έλεγε που πήγαν το κουτί. Ναι, αυτό είναι το θέμα όταν αφήνεις μια προφητεία να σε οδηγήσει. Λείπουν λεπτομέρειες. Έχει ένα στρατόπεδο στο χωριό εδώ κοντά. Ένα ισχυρό φρούριο που προστατεύει τα λαφυρά τους. Θα ξεκινήσουμε από εκεί. Οπότε πέρα από την Δυσδύνη και τα ξωτικά, ποιοι άλλοι ανήκουν στο στρατό του Φρέιρ? Δεν το λες και στρατό. Αν και ο Μπίργκυρ ήταν στρατιώτης, κάποτε ακολουθούσε το δρόμο του ταξιδευτή. Φαντάζομαι θα είναι χρήσιμος με το πελώριο σπασμένο. Ένας ταξιδευτής που δεν θέλει να μας σκοτώσει. Ωραίο αυτό. Ένχεριάρ μπροστά. Ναι, Ένμουνγκερε, σάφερε μου. Πίσω σου, μας ρίχνουν! Το είδες. Δεν ήξερα ότι μπορούσα να το κάνουμε αυτό. Νέος εχθρός. Να είμαι έτοιμος. Έτσι. Σωστά. Ταιριαστό. Να τι πάλι. Μάλλον ξέρουν ότι ερχόμαστε. Δεν το πιστεύω ότι δεν είναι κανείς εδώ. Κρύβονται. Δεν είναι όλοι οι Βάνιρ βετεράνοι πολεμιστές όπως η καλή μας η Φρέια. Όσοι δεν πέθαναν στον πόλεμο, προτίμησαν να κρυφτούν στη ζούγκλα και να αφήσουν τη φύση να τους προστατεύσει. Το τοίχο. Όταν το ρίξω κάτω, χτυπάμε. Άδεια. Πού πήγαν όλοι? Στάσου, να το κουτί του φεγγαριού. Εκεί κάτω. Αυτό πρέπει να είναι. Σίγουρα μας έχουν στήσει ενέδρα. Ναι. Yeah.
Δώσε για αδερφέ, είσαι καλυμμένος με Bifrost. Αρκετά οι δυνάμεις του Όντιν, προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν νομίζω να στερέψει το άνθρωπο από στρατιώτες. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε το φεγγάρι στη θέση του. Ναι, εντάξει. Όντως είναι παράξενο να το λες. Γρήγορα! Θα μας ξεφύγει! Έλα! Κύριε Νέδρα! Εντάξει, αυτό δεν το περίμενα. Πρόσεχε, αδερφέ! Είσαι καλυμμένος με Bifrost! Τη χάσαμε πάλι! Γρήγορα! Πρέπει να περάσουμε! Εκεί! Ανεβαίνει τον καταράκτη! Oh!
ακόμα εκεί πάνω. Κι άλλη ενέδρα. Σοβαρά. Τρίτη και καλύτερη. Δεν είναι. Ναι, είναι κι αυτό. Ξέρεις, αυτό που κάνουμε τώρα, όλο αυτό, είναι σχεδόν ολόιδιο με το σκηνικό που είδαμε στο δωμό του Σκόλ και του Χάτι. Οι Λύκοι επέστρεψαν στο Βάναχαϊμ. Εμείς σώζουμε το φεγγάρι. Ναι, θυμάμαι την προφητεία. Ώστε, δεν σε ανησυχεί αυτό. Αν όσα κάνουμε τώρα έγιναν ήδη στο βωμό των Γιότναρ... Να θυμάσαι τη συμφωνία μας. Οι προφητείες δεν υπαγορεύουν τις ενεργείες μας. Ναι. Οι σύμμαχοι μας χρειάζονται βοήθεια. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα. Όπα! Τι είναι αυτό! Ένα Wyvern! Τρίπουλο λεπτήριο! Προσοχή, παιδιά! Δεξιά πλευρά, πατέρα! Είναι κρύο. Αυτό είναι... Ναι, είναι από το Χέλχαϊμ. Ο Χάιμνταλ θα το άρπαξε όταν ελευθέρωσε τον Γκάρν. Ναι, ήμουν εκεί. Αλλά δεν ήξερα. Και τώρα πολεμάς για να επανορθώσεις. Οι ενοχές σου είναι άστοχες. Ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Μπορούμε να επιστρέψουμε στο λιμέρι από εδώ. Θα μας κυνηγήσουν. Το νου σου. Πατέρα, πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι οι επιλογές μας είναι στο χέρι μας? Δεν μπορούμε να έχουμε αμφιβολίες. Είπα εγώ τίποτα για αμφιβολία. Ως τώρα έχουμε κάνει ακριβώς ό,τι πρόβλεψαν οι γίγαντες. Οι επιλογές είναι δικές μας. Κανείς δεν μας αναγκάζει. Αδερφέ, είσαι καλυμμένος με Bifrost! Κι αν, με όλα αυτά που κάνουμε, οδηγούμαστε απευθείας προς το Ragnarok, υπάρχει κάποιος τρόπος να αποφύγουμε τη μοίρα μας. Τη δική σου μοίρα. Κι αν δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τον... Θέλεις να εγκαταλείψουμε τους Λυκούς σε αυτό το βασίλειο. Να θυμάσαι τη συμφωνία μας.
Δεν έχει άδικο ο μικρός, ξέρεις. Αν είναι να ζήσει ο Ατρέας, ας γίνει έτσι. Άντε, ας αποτύχουμε. Και μέσα στον βωμό τους. Αν το κάνω... Η μοίρα σε δεσμεύει αν την αφήσεις. Κάνε το επειδή πρέπει. Όχι επειδή είναι γραφτό. Επιλογή, μικρέ. Έχουν ένα δώρο για μας. Έναν τρόπο να τους καλούμε όταν τους χρειαζόμαστε. Νιώθω ότι θέλουν να το χρησιμοποιήσουμε στους... βωμούς. Ίσως να ξέρει η Φρέια. Άρα στην ουσία μας έδωσαν τα κλειδιά της μέρας και της νύχτας. Καθόλου άσχημα θα έλεγα. Ας επιστρέψουμε για να το πούμε στον Χιλντισβήνη. Ναι. Ναι. Πάμε στον καταβλισμό. Παραμένει πολύ νοτερόν. Δεν μου αρέσει πολύ τώρα. Επιστρέφουν γρήγορα, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Έμαθες τίποτα άλλο για τον στρατό του Όντιν στο Άσγκαρθ? Ξέρεις, όλοι αυτοί οι Έινγεργαρ που πολεμάμε έχουν πεθάνει ήδη μια φορά στη μάχη. Τους σκοτώνουμε εδώ και ξυπνάνε πάλι στη Βαλχάλα. Δεν πεθαίνουν ποτέ πραγματικά. Αν ξεσπάσει ο πόλεμος, να βρούμε κι εμείς έναν ατέλειωτο στρατό από νεκρούς στρατιώτες. Εννοείς τον στρατό του Χέλχαϊμ, όπως έλεγε η προφητεία. Δεν πρόκειται να χρειαστεί. Oh!
Μάλλον τους αρέσει το νοτερόν. Μπορούμε να περάσουμε από εδώ πάνω. Οπότε, δίνουμε αναφορά στο Χιλδισβήνη και μετά... Ήρθαμε για να βοηθήσουμε τη Φρέγια. Δεν φεύγουμε αν δεν σώσουμε τον Φρέιρ και το ξωτικό του φωτός. Εντάξει, αλλά ο Όντιν θα συνεχίσει να ψάχνει για κομμάτια της μάσκας. Δικό του πρόβλημα, όχι δικό μας. Σίγουρα. Αλλά αν η μάσκα έχει όλες τις απαντήσεις... Τότε σίγουρα θα έχει τίμημα. Να προσέχεις τη γνώση χωρίς κόπο. Ναι, πατέρα. Θέλουν όλα τα φυτά εδώ να μας σκοτώσουν. Όχι, όχι. Μόνο τα πιο δύστροπα. Ποια είναι αυτή? Α, αυτή η ρητηδιασμένη φάτσα ανήκει στη Χέλκα. Είναι Bloodhunter, κυνηγόσκυλα φημισμένα για τις ικανότητές του στην ιχνηλάτιση. Θα τη λατρέψεις. Κράτε, Ατρέα, να υποθέσω εσείς προκαλέσατε αυτή την έκλειψη. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ο Μπίκβιρ ξέφυγε μέσα στην αναταραχή. Και ο αδερφός σου? Ξέρουμε που τον έχουν εχμάλωτο. Η Μπέιλα έχει ετοιμάσει ήδη τα εκρηκτικά. Αν έρθετε μαζί μου, μπορούμε να φύγουμε μόλις είστε έτοιμοι. Θα ήθελα τη βοήθεια ενός μεταμορφικού. Πήγαινε μαζί του, Ατρέα. Εγώ θα βοηθήσω τη Φρέγια. Μάλιστα. Το φυτίλι διαρκεί 30 παλμούς. Αρκετά. Όταν ξέρω ζητά, μέχρι αντίστοιχα. Δεν το πιστεύω ότι μας ξέφυγε.